Σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε το τελευταίο διάστημα στο έργο αποκατάστασης του Αρχαίου Θεάτρου Λάρισας με την έκδοση δικαστικής απόφασης για την αίτηση αναστολής που είχε κατατεθεί στο διαγωνισμό Προμήθειας Μαρμάρου και Πορολίθου για το κτίριο της σκηνής του Μνημείου. Μετά από αυτό, ανοίγει ο δρόμος για να προχωρήσει το έργο αποκατάστασης της σκηνής μέσα στη φετινή χρονιά, η οποία, σύμφωνα με την εγκεκριμένη αρχιτεκτονική μελέτη, θα αναστηλωθεί μερικώς με ταυτισμένα αρχιτεκτονικά μέλη, αλλά και με την προσθήκη νέων. Το έργο αυτό θα απαιτήσει έναν ακόμη διεθνή διαγωνισμό, ο οποίος θα αφορά στη στατική μελέτη του κτηρίου και θα προκηρυχθεί σύντομα, αφού λάβει τη σχετική έγκριση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, καθώς το έργο είναι ενταγμένο στο ΕΣΠΑ 2014-20. Το κτίριο της σκηνής ήταν αρχικά διόροφο και στην πρόσωψή του έφερε μαρμάρινη πεσοστοιχεία, το προσκήνιο η οποία είχε υποστεί σημαντική φθορά. Η αναστήλωση του προσκήνιου, όπως φαίνεται στην εγκεκριμένη μελέτη της εφορίας αρχαιοτήτων Λάρισας, θα φτάσει σε ύψος μέχρι το θρυγκό, καθώς σώζεται μεγάλη σειρά μαρμάρινων μελών από τρίγλυφα και μετόπες, στα οποία συμπεριλαμβάνονται γνωστές επιγραφές προς τιμήν των Ρωμαίων Αυτοκρατόρων. Στο μεταξύ, συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι σχολαστικές εργασίες συντήρησης και στερέωσης των αρχαίων εδολίων του κύλου, καθώς και εργασίες πλήρωσης των κενών διαστημάτων μεταξύ τους, προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα και λειτουργικότητά του. Η εικόνα του μνημείου αλλάζει μέρα με τη μέρα, γεγονός που γίνεται εύκολα αντιληπτό από το θεωτή του μνημείου. Εκτός από τις στερεωτικές και αναστηλωτικές εργασίες που πραγματοποιούνται, η εφορία αρχαιοτήτων Λάρισας προχωρά με σχεδιασμό και μεθοδικά στις εξής ενέργειες, προκειμένου να αποδώσει το θέατρο λειτουργικό στους πολίτες με τους καλύτερους όρους.